Το 1918 και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ξέσπασε ο θανατηφόρος ιός της Ισπανικής γρίπης που εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο και σκότωσε μέσα σε 2 χρόνια και 4 επιδημικά κύματα 50 εκατομμύρια ανθρώπους. Στη συνέχεια ανακαλύφθηκαν εμβόλια που καταπολέμησαν και εξάλειψαν ασθένειες που ταλαιπώρησαν σοβαρά την ανθρωπότητα, όπως η λαρά, η πολιομιελίτιδα, η ερυθρά και η υπατήτιδα Β. Σήμερα η επιστήμη, με τα καινοτόμα εμβόλια νέας τεχνολογίας, είναι σε θέση να απαντήσει ταχύτατα στις παγκόσμιες υγειονομικές απειλές. Η τεχνολογία του mRNA δεν ήταν ανακάλυψη της πανδημίας του κορονοϊού. Ήδη από το 2005 η Καταλίν Καρίκο με τη βασική κυταρική και μοριακή έρευνα έβαλε το θεμέλιο λίθο για ένα επιστημονικό άλμα, που οδήγησε με ταχύτητα στη δημιουργία των νέων εμβολίων. Με το mRNA μεταφέρεται στα ανθρώπινα κύτταρα η πληροφορία για να παραγάγουν πρωτεΐνες του κορονοϊού, οι οποίες στη συνέχεια αναγνωρίζονται από το νοσοποιητικό σύστημα για να δημιουργήσει τα απαραίτητα αντισώματα που θα αντιμετωπίσουν τον ιό. Μέχρι σήμερα, κάθε εμβόλιο χρειαζόταν να διανύσει μια διαδρομή γεμάτη προκλήσεις, κλινικές δοκιμές και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που καθυστερούσαν για χρόνια την έγκρισή του. Ωστόσο, το εμβόλιο του κορονοϊού κατάφερε να περάσει από όλα τα στάδια έγκρισης σε χρόνο ρεκόρ, χάρη στην πρωτοφανή κινητοποίηση και συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας που μείωσε το χρόνο έρευνας και ανάπτυξης, την επένδυση μεγάλων κεφαλαίων για την παραγωγή του, και επειδή χιλιάδες εθελοντών υποβλήθηκαν σε κλινικές δοκιμές, επιτρέποντας τις 3 απαραίτητες φάσεις να πραγματοποιηθούν παράλληλα. Σε 11 μήνες, το εμβόλιο εγκρίθηκε από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές Ευρώπης και Αμερικής και παραδόθηκε στην κοινωνία. Ο ταχύς και μαζικός εμβολιασμός σε όλο τον κόσμο δεν έδωσε μόνο αδιάψευστα στοιχεία για την ασφάλειά του, αφού μέχρι σήμερα το εμβόλιο έχει χορηγηθεί σε 3 δισεκατομμύρια άτομα, αλλά απέδειξε και το πόσο αποτελεσματικό είναι, αφού οι χώρες με χαμηλό αριθμό θνησιμότητας είναι εκείνες που έχουν πετύχει υψηλά ποσοστά εμβολιασμού. Παρ' όλα αυτά, μια σημαντική μερίδα της κοινωνίας διστάζει να εμβολιαστεί. Και αυτό αναπαράγει την πανδημία και δημιουργεί κρίσιμες συνέπειες για την υγεία, τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Απέναντι στην ανθρώπινη αμφιβολία, η επιστήμη δίνει σωτήριες απαντήσεις. Η νέα τεχνολογία των εμβολίων είναι το μεγάλο δώρο της επιστήμης στην ανθρωπότητα. Σήμερα μας προστατεύει από τον κορονοϊό. Αύριο θα είναι η βάση για να θεραπεύσουμε πολλές μορφές καρκίνου και να αντιμετωπίσουμε, πολύ καλύτερα θωρακισμένοι, μελλοντικές υγειονομικές απειλές.